Coach, είναι ένα παιχνίδι το οποίο τελικά δεν σας βγήκε. Ήσασταν κοντά στο ημίχρονο, όμως τελικά η ΑΕΚ κατάφερε να σας κερδίσει και μάλιστα είδαμε και έναν κεραυνό ο οποίος προσπάθησε, το πάλεψε, αλλά τελικά δεν σας βγήκε. Δεν ήμασταν κοντά στο ημίχρονο, κερδίζαμε στο ημίχρονο. Ναι, κερδίσαμε πολύ άσχημα το δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι. Καταφέραμε να μαζέψουμε το παιχνίδι, το πήγαμε στους δύο πόντους, αλλά κάναμε κάποια λάθη και επιθετικά και αμυντικά. Και το έχω ξαναπεί, όταν παίζεις με καλές ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, θα σε τιμωρήσουν και είναι φυσικό επακόλουθο να χάσουμε το παιχνίδι. Δεν λέει απολύτως τίποτα. Ξαναλέμε και πάλι ότι είναι πολύ μεγάλη σειρά των παιχνιδιών. Παίζουμε σε εμάς τώρα την Δευτέρα. Σκοπός μας είναι, δεν έχουμε άλλο παιχνίδι έτσι κι αλλιώς, να έρθει το παιχνίδι, να πάμε στο 2-2 και να φύγουμε εδώ πέρα πάλι για να παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Αν έχουμε βέβαια αυτή την εμφάνιση, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσουμε. Νομίζω όμως ότι θεωρητικά θα είμαστε καλύτεροι όσον αφορά την εμφάνισή μας και την αντιμετώπιση μας. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι είδαμε έναν διαφορετικό κεραυνό στο προηγούμενο παιχνίδι, καθώς ομολογουμένως κέρδισε πιο εύκολα την ΑΕΚ από ό,τι περίμενε κανείς. Δεν έχει σημασία η διαφορά. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι οι νίκες. Παίξαμε καλύτερα από την άκρη στο προηγούμενο παιχνίδι, κερδίσαμε. Έπαιξε καλύτερα από εμάς σήμερα, κέρδισε. Είναι τόσο απλό. Όσο πολύπλοκο μπορεί να είναι για κάποιον στο μυαλό του, είναι και τόσο απλό παράλληλα. Ξαναλέω και πάλι, για να παίξουμε, για να κερδίσουμε την ΑΕΚ, είτε εδώ είτε εκτός, είτε εκτός είτε εντός, πρέπει να παίξουμε καλά. Να είμαστε προσιλωμένοι στο πλάνο που έχουμε, τέλος πάντων. Να είμαστε aggressive. Δεν έχω κανένα παράπονο, παιδιά. Προσπαθήσαμε 100% να κερδίσουν το παιχνίδι. Δεν μας βγήκε το παιχνίδι. Κοιτάμε το επόμενο. Και ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Την έκανα σε όλους. Δεν μπορώ να μην κάνω αυτή την ερώτηση και σε σένα. Το επόμενο παιχνίδι είναι τη Δευτέρα, αλλά μέχρι τη Δευτέρα έχουμε και Final Four στο Βερολίνο. Μακάρι και οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάνε στο τελικό. Το άκουσα και δίσημο διάφορο. Κάποια πρόβλεψη? Δεν έχω πρόβλεψη. Λέω, για μένα, εγώ αυτό που θέλω να πάνε και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Αν τα καταφέρουν, θα είναι τεράστια επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ.